Λοιπόν, θέλουμε να παροτρύνουμε όλους τους ανθρώπους που θα μας παρακολουθήσουν να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε μία μπαταρία η οποία προσπαθούμε και κάνουμε τα πάντα να την αναλώσουμε, να την αδειάσουμε και έτσι δεν μένει τίποτα για μας. Και εγώ θα ρωτήσω, αν δεν έχω μέσα μου αγάπη, αν δεν έχω στοργή για τον εαυτό μου, τι θα δώσω? Δείτε το ακόμα και στο αεροπλάνο, αυτοί που συνοδεύουν παιδιά, τους λένε πρώτα θα βάλετε εσείς τη μάσκα οξυγόνου και μετά στα παιδιά, γιατί αν δεν έχεις τι θα δώσεις. Πολύ σωστά. Άρα όλο αυτό το κίνημα και είναι το μότο μου το «Ας με αγαπήσω» λοιπόν, έχει να κάνει με το να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, γιατί του φερόμαστε άσχημα. Έχουμε μάθει να φερόμαστε στον εαυτό μας χειρότερα από ό,τι φερόμαστε στους άλλους. Δηλαδή, ενώ θέλουμε να μην αντιμιλάμε στους άλλους, να είμαστε αγαπητοί στους άλλους, να αρέσουμε στους άλλους, κάνουμε όλες τις αντίθετες καταχρήσεις για τον εαυτό μας. Αυτό εννοείται ότι είναι αυτοκαταστροφικό και ως συνέπεια σταματάμε όλη τη ροή μας, σταματάμε τα ταλέντα μας, σταματάμε το που θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει. Πολύ σωστά. Αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Θέλουμε ο κόσμος να αγαπήσει τον εαυτό του και πιστέψτε με, όταν υπάρχει αγάπη και έχει γεμίσει η μπαταρία του καθενός και υπάρχει πλεόνασμα να δοθεί και στους άλλους, ο κόσμος μας σαφώς θα γίνει ένας πολύ καλύτερος κόσμος. Θα συμφωνήσω πολύ με όλο αυτό που λέτε, αλλά οι καταστάσεις πολλές φορές είναι τόσο ανατρεπτικές και απρόβλεπτες που αρκετές φορές το μυαλό απομονώνει αυτό το πολύ ωραίο που λέτε, την αγάπη, και εστιάζει στα χειρότερα. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Θα σας πω, το μυαλό έχει πάρει μια πάρα πολύ ωραία πολυθρόνα κουνιστή και έχει μπει στο κέντρο του μυαλού μας και σαφώς θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την πρωτοκαθεδρία του. Είναι θέμα τεχνικής, λίγο-λίγο να αρχίσουμε να διώχνουμε τις αρνητικές σκέψεις και να μην εστιάζουμε σε αυτά που δεν έχουμε. Ακόμα και στον καιρό τώρα της πανδημίας, βλέπω κάποιους ανθρώπους να είναι λίγο καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν στην αρχή, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει πράγματα. Γιατί να απολώνομαι στο κακό, γιατί να μείνω σε αυτό που δεν έχω και να μην μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτό που έχω. Γιατί, παράδειγμα, ένας καφές σε ένα στάντ θα είχε μεγαλύτερη αξία και θα μου δίνει μεγαλύτερη χαρά από το να το πιω στο μπαλκόνι μου παρέα με το παιδί μου ή με τον άντρα μου ή με όποιον άλλο συγκατοικό. Άρα το μυαλό μας έχει μάθει να μας ελέγχει και πολωνόμαστε στο κακό. Αυτήν την τροπή θέλουμε να διώξουμε. Και θα πω κάτι που είπα και σε μια άλλη συνάδελφό σας εχθές. Σκεφτείτε πότε ο ουρανός έχει τα καλύτερα χρώματα. Έχει την Αυγή και στο ηλιοβασίλεμα. Άρα έχουμε ορίσει και τα σημεία του ορίζοντα, Ανατολή και Δύση. Σωστά. Το θέμα είναι, δεν λέμε ότι ο ήλιος χάνεται. Λέμε ότι ο ήλιος βασιλεύει, πάει στο βασίλειό του. Και επειδή ασχολούμαι φέτος και με τον αποσυμβολισμό ονείρων και αριθμολογίες και τα λοιπά, όλα δένουνε. Είναι μια συμπτύξη πολλών επιστημών όλα αυτά που θα πω. Δεν είναι μόνο ψυχολογία, δεν είμαι ψυχολόγος. Το θέμα είναι να επιλέξουμε αυτήν τη διαδρομή, την ωραία, με τα ωραία χρώματα και να μην πολλωθούμε. Δείτε το, δεν είναι τυχαίο που λέγονται πόλη. Είναι σαν τις συμπληγάδες πέτρες, δεξιά και αριστερά. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυναμικό που έχει ο καθένας και να μας βγάλει λίγο από τη βολή μας. Δεν πειράζει. Και να σας πω κάτι, και το παιδάκι δεν θέλει να πάει στο γυμνάσιο, φοβάται, ή στο δημοτικό, να μην κάνει το βήμα παρακάτω. Να το αφήσουμε στην ασφάλειά του. Δεν θα προχωρήσει ποτέ, δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Και ποδήλατο να μάθεις, κάποια στιγμή θα πέσεις. Τι σημαίνει, δεν θα ξανανεύουμε? Αξιολογήστε μου λίγο αυτή τη δράση που έχει ξεκινήσει ο Τείχος της Καλοσύνης με αυτά τα διαδικτυακά. Νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ δραστικά και πάρα πολύ θετικά να γυρίσει ο κόσμος και να βγάλει αυτό που είπαμε, τη σκέψη από την πρωτοκαθεδρία της καρέκλας που έχει καταλάβει στο μυαλό μας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η όλη η διαδικασία και ειλικρινά είμαι έκπληκτη με το πώς κινούνται όλοι αυτοί οι εθελοντές. Καταρχήν ότι δεν έχουν ατομικό προφίλ, δεν αυτοπροβάλλονται. Οι άνθρωποι, έχω συζητήσει με ανθρώπους που παρακολουθούν
την τοιχοθεραπεία, έχουν εξελιχθεί σαν άνθρωποι. Γιατί η κάθε ομιλία ήταν ξεχωριστή. Οπότε ο καθένας θα μπορούσε να κουμπίσει το κομμάτι του. Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική δουλειά και θα πρέπει να τη στηρίξουν όλοι και όχι μόνο οι Δραμηνοί. Και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους. Και παρόλα αυτά, αφιλοκερδώς και με γνώμονα μόνο την αγάπη, και θα τονίσω την αγάπη πάλι, γιατί δεν είναι και τυχαίο ότι λέμε ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αν το κάνουμε αναγραμματισμό, βγαίνει το αμόρ που είναι η αγάπη. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και είναι αρρωγός. Αυτό για φινάλε, ναι. Έτσι όπως το είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και μακάρι αυτές οι προσπάθειες και όλη αυτή η διάθεση και η αγάπη που υπάρχει από πάρα πολύ κόσμο να καλύψει όλο τον κόσμο. Ειλικρινά το λέω αυτό από καρδιάς, γιατί μόνο με αυτό θα υπάρχει εξέλιξη και βελτίωση. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και στον τοίχο της καλοσύνης που με εμπιστεύτηκε. Και ελπίζω να δώσουμε ένα λιθαράκι ώστε ο κόσμος να ανέβει ένα σκαλάκι κάθε φορά λίγο-λίγο προς το φως του.